Που έχεις αστούν αναγκάλω, τι είναι αυτό. Υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχει ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι βγαίνουν διαδοχικά γκάλωπ τα οποία αλλοιώνουν, παραλλοιώνουν, επανεφανανίζουν. Και υπάρχει μια δυσπιστία μάλλον για την καμπάνια πώς γίνεται από τα γκάλωπ. Ναι, παρότι ορισμένα από αυτά, αρκετά από αυτά, σας δείχνουν πρώτους. Ναι, αυτά δεν στημένα. Για εσάς τώρα, μια και εσείς. Για υπερβάλλετε τώρα. Όχι. Είμαστε πιο ευγενείς άνθρωποι. Εντάξει. Για ένα παράγουμε το παλιό πάντως. Είμαστε, θέλουμε ένα νέο αέρα. Ωραία, θέλω μια δεύτερη δήλωση επί του θέμα. Θέλω μια δεύτερη δήλωση. Εχθές ένας από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές σας, ο κύριος Κούλογλου, βγήκε και συζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψει τον κύριο Γκορτζίδη μετά το πόρισμα των ελεκτών δημοσίας διοίκησης. Θα ήθελα τη γνώμη σας, αν δεν. Δεν έχω. Δεν ήμουνα 14 ώρες στη Βουλή και πραγματικά δεν θέλω να μην έχω εικόνα το σχόλιο του κύριου Κούλογλου. Τώρα, ρωτήσαμε την κυρία Φαρμάκη να ρωτήσουμε και εσάς. Για εσάς υπάρχει κάποιο στόχος, κάποιο πύχης, ας το πω έτσι, γιατί είναι πολυφορημένη και για το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Πότε δηλαδή εσείς θα θεωρήσετε ότι δικαιώθηκε η πολιτική σας που μιλάτε για δημοψήφισμα, που μιλάτε για δυσαρμονία? Ναι, έχει διατυπωθεί ευθέως. Οριστεί ο πύχης. Δηλαδή πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των δύο κομμάτων που κυβερνούν, που συνασπισμού, δηλαδή Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Το απλοποιεί. Συγχωρέστε με, δεν το είχα αποσαφηνίσει και είναι πολύ καλό που το αποσαφηνίζετε εσείς. Δηλαδή το 38%? Όχι, θα πάρουν, ό,τι πάρετε τώρα στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι αν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερο από αυτό το... Από αυτό τους τους δύο. Από το άθροισμα. Μα είναι, μήπως είναι υπεραισιόδοξο. Δεν είναι θέμα. Τίθεται θέμα άμεσα πλέον, προφανώς, για ευνόητους λόγους. Και η κυρία Φαρμάκη και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι υπάρχει πλέον μια πλήρης αναντιστοιχεία. Άρα εσείς λέτε ότι θα αθροίσουμε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και αν εμείς έχουμε πάρει μεγαλύτερο ποσοστό, είναι αυτονόητο ότι εάν απλώς εσείς περάσετε τη Νέα Δημοκρατία. Όριο και τα λοιπά. Και εάν εσείς απλώς περάσετε τη Νέα Δημοκρατία. Αν έχουμε ένα προβάδισμα μία ή δύο μονάδες, δεν τίθεται θέμα, το καταλαβαίνετε. Τίθεται θέμα ως προς τι. Ως προς την αν η κυβέρνηση Προηγουμένως λέγαμε και το πεφθαίωσε η κυρία Φαρμάκη ότι είναι και θέμα πύχη Πασόκ αν θα μπορέσει να μείνει και θα μείνει η κυβέρνηση από το σχήμα. Κύριε Σταθάκη, με συγχωρείτε που θα σας το πω. Κύριε Σταθάκη, με συγχωρείτε που θα σας το πω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η γραμμή του. Δεν έχω ξανακούσει εγώ τόσο καθαρά. Γι' αυτό και εγώ λέω δεν το έχω αφηνήσει. Μήπως την αποσαφηνίσατε αυτές τις μέρες και την εκφράζετε εσείς. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν λέμε μια υποθετική περίπτωση, παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ 21%. Λέω τώρα, γιατί βασίζουμε στα γκάλωπ. 21% τόσο χαμηλά, δηλαδή. Απλώς για να κάνω μαθηματικούς υπολογισμούς. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 19%, σας λέω εγώ, να έχετε περάσει μπροστά, και παίρνει και 7% το ΠΑΣΟΚ. Είναι 26 αυτοί οι δύο και εσείς 21. Εσείς λέτε δεν υπάρχει θέμα, γιατί ο κ. Βενιζέλος λέει ότι υπάρχει θέμα. Αν η ελιά πάρει τόσο χαμηλό ποσοστό. Το 2012. Κανένας δεν μπορεί να θέτει. Το 2012 η κυβέρνηση πήρε ένα ποσοστό. Δεν αμφισβητείται αυτό. Το πήρε με τον τρόπο που το πήρε, άλλα υποσχέθηκε, αλλά πήρε ένα ποσοστό. 38, 40. Τα κόμματα που υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Ένα μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό σήμερα κλονίζεται. Η δική μας χαρακτήρα του δημοψηφίσματος λέει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πλέον νομιμότητα. Δεν έχει τα ποσοστά με τα οποία. Άρα εσείς υπολογίζετε, ελπίζετε, θέλετε, ποντάρετε, πώς να το πω, όλα τα ρήματα. Ότι η κυβέρνηση θα υποστεί μεγάλη, ακριβώς, μεγάλη ήττα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κάθε δικαίωμα από εκεί και πέρα με βάση αυτό το αποτέλεσμα. Και με όλο το σεβασμό που σας έχω και στην διάθεση σας και στις θέσεις σας κτλ. Σαν να βάζετε ένα μπήχη ώστε να μην χρειαστεί να ζητήσετε εκλογές. Με βάση τα δημοσκοπικά. Σαν να μην θες να πάρεις την κυβέρνηση. Σου λέω Βενιζέλος φεύγω, τα παρατάω, φεύγω. Και βάζεις εσύ ένα στόχο τόσο ψηλό. Τον βλέπω πολύ χαλαρό και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως απλώς περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες. Κι άλλο. Όχι, ας το πω. Είναι ευκολία πάντως να χαϊδεύεις. Πάντως θα ήθελα να πω. Η εκτίμηση μου θα είναι μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
σε αυτές τις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Θα είναι μεγάλη διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τεθεί θέμα, νομιμότητας της κυβέρνησης, ακριβώς επειδή η διαφορά θα είναι μεγάλη που θα καλύπτει και, και το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα κατηγορηθεί. Αυτό βασίζεται, κύριε Σταθάκη, βασίζεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις που έχετε εσείς και που δεν τις ξέρουμε εμείς ή στην ελπίδα σας απλώς? Όχι, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Έχετε δηλαδή δημοσκοπήσεις εσείς? Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Έχουν, ναι, όλα τα κόμματα έχουν, νομίζω τα ίδιες μοιραζόμαστε. Ναι. Κύριε Τζαμπτζή, θα ήθελα να σας πω και κάτι επί τη ευκαιρία. Που το ξέρασα προηγουμένως. Μετά το θέμα με τις λαϊκές, σας παρακαλώ